ήταν πια καταφάνερο τι πήγαν να κάνουν. Και όταν πήγαιναν για την Βάρκιζα, το ίδιο έμπασε το σησε, τη συνεννόηση που κάνει με τον Μηταρά, ήταν ξέρω πώς θα μπορούν κάπως πιο μαλακά, με την αναδοχή μάλλον όταν πήγαιναν, πώς μπορούν να πιο μαλακά να προσεγγίσουν το όλο πρόβλημα για την λύση, εν πάση περιπτώσει, αυτού του, των συνεπειών του Δεκέμβρη. Αλλά τι με την Βάρκιζα, τι με την Βάρκιζα, την παράσταση των όπλων. Την παράσταση των όπλων. Εμείς παραδώσαμε τα όπλα και κλαίγανε όλος ο κόσμος και οι τελευταίοι μας, οι στρατιώτες μας, οι αξιωματικοί, μου λέγανε πώς σύντροφε θα παραδώσουμε αυτά τα όπλα που τα πήραμε από τους Γερμανούς, που τα πήραμε από τους Βουλγάρους, που τα πήραμε από τους Ιταλούς. Αυτό είναι το αίμα μου, πώς θα το μεταδώσω, θέλω να το σαν κοιμήντιο. Και όμως εμείς επιβάλαμε και δίνανε το. Και όπως παρέδιδε, κλαίγοντας, τον έπαιρνε το, πολλοί δεν έπαιρναν και το ψωμί δηλαδή, το συντελέσιο που του δίναμε για να φτάσει στο χωριό του. Σηκωνόταν και φεύγανε χωρίς να κοιτάζουν πίσω τους οι άνθρωποι. Η διαταγή έφερε την υπογραφή του Σαράφη και του, και του, αυτού, του Άρη και του Σκόμπη. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν μπορεί να μιλάμε για διαφωνίες κλπ. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν διαφωνείς. Δημιουργήθηκε όμως πρόβλημα για τον Άρη. Αυτό είναι αλήθεια. Ήθελαν τον Άρη, η ηγεσία, ο Ιωαννίδης δηλαδή, αυτή ήταν η ηγεσία εκείνη την εποχή, να τον χρησιμοποιήσουν σαν διακοσμητικό στα γραφεία. Έλεγε ο Ιωαννίδης, θα τον βάλω τα τσαφράζια του, με τα κουμπούρια του, με τα σαλτανάτια όπως είπαμε, τα γένια του κτλ. Στα κομματικά γραφεία για να είναι το σύμβολο της αντίστασης. Ο Άρης πολύ σωστά δηλαδή και έχει δίκιο ο άνθρωπος, τι είδα τη μασκαραλή, γιατί δεν τα έκανε. Δεν συμφώνησε. Δεν συμφώνησε. Και αποφασίστηκε να φύγει έξω. Να φύγει στο... όχι βουνό. Στην Αλβανία. Με σκοπό να περάσει στο Βελιγράδι δηλαδή. Και το μόνο που ζήτησε ήταν να μην μείνει στην Αλβανία αλλά να περάσει στον Τίτο. Να πάει με συσταθμίες, δηλαδή κατευθείαν στον Τίτο. Μέσα στο αξίωση, σωστή είτε όχι, άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά όταν έφτασε όμως στην Αλβανία, τον παρήλαβαν οι Αλβανοί, ο Εβέρ, ο Σέχου και άλλοι, και του είπαν, ήταν προδοσία αυτό που κάνετε, που παράδοσε τα όπλα, που δεν κάνετε τη Βάρκιζα κτλ. Και από εκεί είναι η μεταστροφή του Άρη, και μπήκε από την Μακεδονία και πρωτοεμφανίστηκε στην Μακεδονία με μια ομάδα μαύρων σκουφίων, των οπαδών του δηλαδή των παλιών, και βάδιζε προς νότο, επειδή είχε μάθει κιόλας ότι ήρθε και ο Ζαχαριάδης, έχοντας υπόψη του ότι με τον Ζαχαριάδη ήταν μακατασυνδές πράγματι, δηλαδή όταν ήταν διευθυντής του Ριουσπάστη.